Παρακαλώ. Πολ, τι κάνεις? Η Λίλα είμαι. Γεια σου, Λίλα. Όλα καλά. Να σου πω. Είμαι στην Κρήτη. Αντέχεις να πιούμε καμιά ρακή ή δύσκολο? Φυσικά. Πού θες να βρεθούμε? Πάμε Κολυμπάρι. Είσαι οκ? Okay? Ναι, ωραία. Μέσο έχεις ή να έρθω να σου πάρω? Δεν έχω. Οκ. Okay. Έρχομαι σε λίγο. Τέλεια, σε περιμένω. Φιλιά. Γεια σου, Λίλα. Πλάκα κάνεις. Γεια σου, Λίλα. Πώς ήρθες έτσι? Είπαμε, θα έρθω στα Χανιά να κάνουμε μία συνέντευξη. Έτσι θα πάμε. Εντάξει, ποδήλατο είμαι τόσα χρόνια. Δηλαδή, με το αμάξι θα έρθουμε. Ποδήλατο, μόνο ποδήλατο. Κι εγώ, τι θα κάνω? Εδώ σου έφερα ποδήλατο στα μέτρα σου. Ναι. Κρανάκι φυσικά. Είσαι έτοιμη? Βοηθητικές έχει? Δεν χρειάζεται βοηθητικές. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ταλέντο και κρυμμένο ταλέντο και δεν το έχεις καταλάβει. Τι κρυμμένο ταλέντο? Εγώ το μόνο ποδήλατο που ήξερα ως τώρα είχε καλαθάκι μπροστά με λουλούδια. Ευκαιρία να μάθεις το αγωνιστικό. Έχεις και ρακί? Ρακί έχω, αλλά για μετά το γύρισμα. Εντάξει. Άντε. Πάμε. Πήγαμε. Πόσες φορές την έχεις κάνει αυτή εδώ την απόσταση? Η διαδρομή αυτή μου αρέσει να έρχομαι όταν θέλω να ξεσκάσω ψυχολογικά. Ναι. Δηλαδή είμαι πολύ στρεσαρισμένος, είναι από τις αγαπημένες μου. Για πες, ποια είναι αυτή η διαδρομή εδώ? Η διαδρομή αυτή είναι. Ερχόμαστε από το Κολυμπάρι για το χωριό Αφράτα. Είναι παραλιακά και είναι μαγευτικά. Την κάνεις από μικρός? Ναι, όταν άρχισα ποδήλατο, μου άρεσε πάντα να έρχομαι εδώ πέρα. Και για πες, ποτέ άρχισες ποδήλατο λοιπόν? Άρχισα ποδήλατο στα 14 μου χρόνια. Στα 14, τόσο μεγάλος. Ναι, μεγάλος σχετικά. Πιο μικρός τι έκανες, ποδόσφαιρο? Ακριβώς, σωστά. Πού το ξέρεις, Λίλα? Πλάκα κάνεις. Ναι, ποδόσφαιρο έπαιζα. Με σόκαρες. Για πες, ποδόσφαιρο λοιπόν. Μέχρι τα 14, όπως είπα, στην Ακαδημία Οχανιά. Ναι. Αλλά στη συνέχεια είδα... Ήρθα και παρακολούθησα έναν αγώνα που έτρεχε ο αδερφός μου εδώ, στα Χανιά. Ήταν το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων. Και ενθουσιάστηκα από το πάθος που έδειχναν οι ποδηλάτες και την απέτηση του αθλήματος και είπα να το δοκιμάσω. Οι πρώτες σου αγαπημένες διαδρομές, εκεί που ανακάλυψες αυτή τη μεγάλη αγάπη? Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω νότια Κρήτη. Ο τόπος είναι μαγευτικός και σίγουρα με γεμίζει με ευχαρίστηση να πηγαίνω προς τα εκεί. Είναι και αυτό είναι κομμάτι της ποδηλασίας δηλαδή. Οι διαδρομές, η φύση, η επαφή με τη φύση είναι απίστευτη. Τώρα εδώ, έτσι όπως τα λέμε, βρε Πολ, τούμπες παίζουν? Πολλές, άμα δείτε τα γόνατά μου και τους αγώνες μου, είναι γεμάτοι με σημάδια. Δεν σε απέτρεψαν ποτέ οι τούμπες όμως? Πολλές φορές, ειδικά όταν είναι κάποιες πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, σίγουρα σε κάνει να το ξανασκέφτεσαι. Να ξανασκέφτεσαι την ασχόλησή σου επαγγελματικά με το άθλημα. Μικρό... Αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα γι' αυτά, οπότε... Μικρός όταν ήσουν, τη μαμά φώναζε. Όχι ιδιαίτερα. Περίμενε, Πολ! Μόλις είπα για τούμπες... Ναι, είσαι έτοιμη. Είδες τι πήγε να γίνει. Για πες λοιπόν, η μαμά φώναζε. Η μαμά δεν φώναζε, ναι. Γιατί εντάξει δεν τα βλέπε. Βέβαια στεναχωρίζεται κάθε φορά που με έβλεπε με πληγές και τα λοιπά, με γάζες. Αλλά προσπάθησα και εγώ να τα κρύβω, δεν ήθελα να τα... Γιατί ξέρω ότι κάθε μαμά... Όπως κάθε μαμά φοβάται για το παιδί της και ανησυχεί, δεν ήθελα και εγώ να... Ήταν πολύ τραυματισμοί, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Το μεγαλύτερο σου όνειρο με το ποδήλατο ποιο είναι? Το μεγαλύτερο μου όνειρο αγωνιστικά ήταν η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα. Υπάρχει κάποιο μέρος που θέλεις να ταξιδέψεις με το ποδήλατο? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η Νότια Αμερική, Ασία, Νορβηγία ψηλά. Και η πιο ωραία ποδηλατάδα που έχεις κάνει? Μήπως πάω δηλαδή τώρα έτσι όπως ξεκίνησα? Η πιο ωραία μου ποδηλατάδα είναι με σένα τώρα. Δηλαδή... Επειδή χαροπαλεύω εδώ. Έχει πολύ πλάκα. Τι να πω, οτιδήποτε έχει επαφή με τη φύση, ναι. Την άγρια φύση, δηλαδή είναι μακριά από τα κέντρα, τα αστικά κέντρα και τις πόλεις, για μένα είναι τρομερά. Για πες μου αυτό, διάβαζα μια συνέντευξή σου, αυτό που λέτε εσείς οι ποδηλάτες,
με τα οικόπεδα που τα αγοράζετε. Για πες μου λίγο. Αρέσει πάρα πολύ σε όλους αυτό η έκφραση, αλλά είναι έκφραση που λέμε οι ποδηλάτες σε περίπτωση πτώσης. Ναι. Οπότε τώρα να πέσει τώρα εσύ εδώ. Ναι, ναι. Αυτό το οικόπεδο έχει αγοράσει η Λίλα. Α, οκ. Okay. Παραλίγο να αγοράσω ένα λίγο πιο πριν. Παραλίγο, ναι. Εκείνη και εδώ είναι πολύ ωραία. Θα ήθελα να. Δεν το είχα σκεφτεί να έχω οικόπεδο στα Χανιά και με θεά θάλασσα. Ξανασκέψου το. Λοιπόν, κάπου εδώ δεν έχει άλλο. Σου έχουν πει πολλές φορές την ατάκα μου έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο. Μου την έχουν πει, αλλά τώρα θα κάνουμε και πράξη. Λοιπόν, θα σου κάνω εγώ όμως τη ζωή ποδήλατο. Πάμε Τόκιο. Πάμε με χίλια. Για πάμε. Για πες μου τώρα, ο δρόμος για το Τόκιο ήταν με άσφαλτο, με χώμα, με λακκούβες. Τι δρόμο θα τον χαρακτήριζες? Ανηφορικό, με λακκούβες και κόντρα άνεμο. Αλλά δεν μασάς. Όχι. Για να φτάσεις στο επίπεδο πρέπει εκφύσεις να το έχεις, δηλαδή να μην μασάς και φύσεις, να είσαι δυνατός χαρακτήρας. Το είχες ονειρευτεί ή έτυχε? Το είχα όνειρο που στην πορεία εξελίχθηκε σε στόχο και πραγματικά έδωσα όλο με τον εαυτό για να τα καταφέρω. Πότε γεννήθηκε αυτό μέσα σου, πότε είπες εγώ μπορώ να πάω την Ολυμπιάδα? Γεννήθηκε στην πρώτη μου διεθνή διοργάνωση που ήταν το 2005 στις Ολυμπιακές ημέρες νεολαίας που είναι για τα παιδιά από τα 15 χρονών και 15-16 χρονών, έγινε στην Ιταλία. Και είδα το πόσο ωραία διοργάνωση ήταν με όλες τις χώρες, όλοι ομοιόμορφα αντιμένοι και μου άρεσε αυτή η γιορτή. Και από εκεί κατάλαβα τι θα ήθελα να το κάνω σαν δουλειά και βέβαια η Ολυμπιάδα είναι το επιστέγασμα όλης της δουλειάς που έχω κάνει στα χρόνια. Αυτό έγινε πριν πόσα χρόνια? Πριν 16 χρόνια. Ναι. Πριν 16 χρόνια. Οπότε 16 χρόνια παλεύεις για αυτό το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς. Ναι, πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει, αλλά δεν γίνεται. Δεν φτάνει σε ένα υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον στο βαθμό της ποδηλασίας, δρόμου, χωρίς χρόνια δουλειά και αφοσίωση. Υπήρξε κάποια στιγμή που είπες δεν γίνεται, δεν αντέχω, κουράστηκα, άστο. Πάμε για άλλα. Υπήρχαν, βεβαίως υπάρχουν. Στον προαθλητισμό υπάρχουν πάρα πολλές. Βασικά η πλειοψηφία των στιγμών είναι τέτοιες. Αλλά δεν το βάζα κάτω. Παρόλο που ήμουν κάποιες φορές πολύ πεσμένος ψυχολογικά, δεν είχαν αποτελέσματα. Παρόλο που είχα δουλέψει πάρα πολύ, δεν είχα αποτελέσματα. Αλλά βέβαια εκεί που είναι που θέλει το πείσμα και το εμπίστευση στον εαυτό σου για να ξανακάνεις το ρεμπουστάρισμα που λέμε και να φτάσεις στις νίκες και στα αποτελέσματα. Ποιος άνθρωπος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό? Δεν μπορώ να βρω κάποια συγκεκριμένα, αλλά είναι το έντουρας που έχω, οι άνθρωποι που έχω γύρω μου, σίγουρα μου έχουν δώσει μια όθηση δύσκολες στιγμές από τον προπονητή μου, τους φίλους μου, τους κολλητούς, οικογένεια, όλοι αυτοί σου δίνουν μια όθηση εκεί που τους χρειάζεσαι παραπάνω. Εκεί είναι, στα καλά, στις νίκες είναι όλοι δίπλα σου. Τα δύσκολα είναι που χρειάζεσαι αυτούς πραγματικά ενδιαφέροντα για σένα. Σε πάω στην ημέρα 10-15 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς, εκεί που με τα εισιτήρια στην τσέπη μπαίνεις στο αεροπλάνο. Πώς έχεις φανταστεί αυτή τη στιγμή? Εντάξει, σίγουρα η εμπειρία ξεκινάει όταν θα προσγειωθώ στην Ιαπωνία. Εκεί είναι που θα ξεκινήσει η πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν το έχω φανταστεί. Απλά θα απολαύσω κάθε στιγμή όπως έρθει. Σίγουρα θα κοιτάξω. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις? Λίγο σούσι. Γραβιέρα θα τη πάω, κριτική. Γραβιέρα, κριτική και μέλι. Και μέλι, εννοείται. Ωραία. Ωραία. Εννοείται. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω νομίζω θα είναι να πάμε ξενοδοχείο και να αρχίσουμε να βλέπουμε, να κάνουμε την αναγνωριστική τη διαδρομή. Γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδρομή. Είναι μια ιδιαίτερη διαδρομή αυτή. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Είναι αρκετά δύσκολη. Είναι 234 χιλιόμετρα. Έχει τέσσερα μεγάλα βουνά που είναι, θα ανεβούμε δύο φορές στο ηφαίστειο Φούτζι. Το οποίο είναι ανενεργό ή ενεργό? Μην μου πεις ότι είναι ενεργό. Είναι ενεργό. Oh. Είναι ενεργό όπως ξέρω. Κοιμάται. Κοιμάται και ελπίζω να κοιμάται και εκείνη τη μέρα. Εντάξει. Να ξυπνήσει μόνο από τη δύναμη που θα δει τη δικιά μου. Μετά. Μετά, ναι. Μετά. Ναι, κάπως έτσι. Τι μπορούμε να περιμένουμε, τι φαντάζεσαι? Καταρχάς, εγώ θα πάω για τον οργανισμό. Ένα καλό τερματισμό. Τώρα, ό,τι θες και αν έρθει, θα είμαι ευχαριστημένος. Είτε είναι 10η, είτε είναι 30η, είτε είναι 60η. Δεν με απασχολεί με αυτό. Να μοιάζει να τερματίσω. Αλλά για να το ζήσεις. Να δείξω τα ελληνικά χρώματα, να δείξω το εθνός μου, να δείξω ότι η ποδηλασία στην Ελλάδα είναι, αναπτύσσεται, ότι υπάρχουν αθλητές και υπάρχουν υποδομές και ό,τι βγει. Και ελληνικά χρώματα. Και Κρήτη. Και Γραβιέρα. Μπορεί να του πα και κανένα σουβλάκι. Και κανένα σουβλάκι είναι στο τέλος, να του αποτελειώσω. Ξεχάσουμε το σούσι.
Επιτέλους, φτάσαμε στα Χανιά. Εκεί δηλαδή που πιστεύω εγώ, έχω στο μυαλό μου ότι είναι τα πραγματικά Χανιά. Γιατί και πριν από λίγο πολύ κοντά ήμασταν. Και ξέρεις τι, είμαστε και στη σωστή ακτή, ακτή κουτουριώτου. Ναι, τυχαίο ήταν αυτό, δεν το είχα προνοήσει. Ναι, αλλά ήταν σωστό. Αλλά ήταν γραφτό να έρθουμε εδώ. Ήταν γραφτό ακριβώς. Να σου πω, βρε Πολ, μας είπες νωρίτερα ότι οι φίλοι σου, οι άνθρωποι που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, είναι και αυτοί που σε κράτησαν όρθιο πάνω στις δύο ρόδες του ποδηλάτου, όταν ήρθαν και κάποιες δύσκολες στιγμές. Έχεις όρεξη να δούμε μερικά μηνύματα από αυτούς? Φυσικά. Όπως έχει πει ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης, τρία είναι τα θεμέλια της επιτυχίας στη ζωή. Να κάνεις κάτι, να αγαπάς κάτι και να ελπίζεις κάτι. Ο Πολυχρόνης, όλα αυτά τα χρόνια με την ενασχόληση με την ποδηλασία, τα έχει ζήσει στο μέγιστο βαθμό. Ελπίζω ο δρόμος για το Τόκιο να του επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη. Καλή επιτυχία από όλοι. Για πάμε και στο επόμενο. Καμπάρι του Γαλατά και των ελληνικών πετάλων. Μετά από όλη αυτή την ποδηλατική οδύσσια, επιτέλους έφτασε στον προορισμό σου. Τόκιο 2021. Σου εύχομαι ολόψυχα, καλή επιτυχία και να ξέρεις ότι είμαστε όλοι στο πλευρό σου. Πάμε γερά. Γεια σου, bébé μου. Alors voilà, juste un petit message pour te rappeler combien je suis fière de toi, de l'homme et de l'athlète que tu es. Au début, je voulais te demander qui tu préférais entre notre petite louloute et moi. Mais bon, j'ai un peu peur de ta réponse parce que je sais que tu l'aimes plus. Du coup, je vais te poser une autre question. Je sais que tu n'aimes pas forcément parler de ta vie privée en public, mais je crois que c'est quand même une question importante. Si un jour, notre bébé te dit qu'elle veut devenir comme son papa, une athlète de haut niveau, sachant que tu connais combien ça peut être difficile, est-ce que tu seras quand même là pour l'aider à atteindre ses rêves? Voilà, je te laisse répondre. Φιλάκια! Για πες λοιπόν, όταν με το καλό έρθει η κόρη και σου πει μπαμπά, θέλω κι εγώ ποδηλάτο. Θέλω κι εγώ να βγαίνω στους δρόμους, να τρώω τα χιλιόμετρα με το κουτάλι. Ποια θα είναι η συμβουλή που θα έχεις να της δώσεις? Τα παιδιά πρέπει να τα αφήσεις από μόνος να διαλέξουν αυτό που θέλουν. Ποτέ δεν θα σταθώ εμπόδιο. Και πάντα θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι εκεί για να τους δώσω ένα χέρι βοηθείας για να καταφέρουν το στόχο τους. Πώς θα νιώσεις όταν θα βρεθείς στο Τόκιο, που θα είσαι λίγο καιρό αφότου θα έχει γεννηθεί το μωρό, οπότε θα είναι πολύ μικρούλι ακόμα? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Το έχω λίγο έννοια που λέμε, να είμαι εκεί στη Γέννα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, γιατί εντάξει, το παιδί θα γεννηθεί στη Γαλλία. Είναι λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, προετοιμασίες στη μέση, αγώνες. Και σίγουρα, όπως είναι φυσιολογικό, δεν θέλω να χάσω την πρώτη γέννα του πρώτου μου παιδιού. Αλλά νομίζω ότι μετά θα είμαι με άλλο αέρα. Αφού θα έχουν περάσει και αυτό, θα είναι όλα καλά. Λες, θα δώσει όθηση στο ποδήλατο, η μπεμπά. Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι, και βασικά όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Ένα παιδί, ένα μωρό δίνει άλλο αέρα. Καταλαβαίνεις ότι εδώ που με έφερες, δεν υπάρχει πίσω να την αποφύγω τη ρακή. Ξέρω τι κάνω. Στην υγειά μας, Λίλα. Καλό Τόκιο. Χαρά μου. Το όνειρό μου είναι να κάνω αυτό. Σιγά, θα μην την έχεις, ε. Κοροϊδεύει, ρε παιδιά. Εντάξει, παρόλο που σε βλέπω ταλαντούχα, θέλεις λίγο δουλίτσα. Ό,τι θέλω δουλίτσα θέλω, είναι σίγουρο. Το πέρασα, παιδιά! Θα το ξαναπάμε!